Ο μητρικός θυλασμός είναι ουσιαστικό βασικό στοιχείο της σωστής βρεφικής φροντίδας, συμβάλλοντας στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Ο εορτασμός αυτής της εβδομάδας, 1 με 7 Νοεμβρίου κάθε χρόνο, σκοπό έχει να κάνει γνωστό στην παγκόσμια κοινότητα την αναγκαιότητα και την αξία του μητρικού θυλασμού. Έχουμε διάφορες δράσεις. Πήγαμε σε σχολεία και διαβάσαμε σε μικρά παιδιά, σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, για παραμύθι το οποίο είναι αφιερωμένο στο θυλασμό. Είναι μια προσέγγιση για να καταλάβουν τα μικρά παιδιά μια πρώτη άποψη για το θυλασμό. Και ήρθαμε εδώ και ενημερώνουμε γυναίκες με έντυπο υλικό για τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού. Το πρωτόγαλα και ο μητρικός εναγκαλισμός μητέρας και βρέφους είναι κάτι το μοναδικό. Γεμάτο συναισθήματα, στοργή, αγάπη, είναι το τέλειο, το θείο, είναι το μεγαλείο της δημιουργίας της ανάπτυξης της ανθρώπινης ύπαρξης. Αποτελεί το πρώτο φυσικό εμβόλιο για ένα παιδί. Αυτό το λέμε σε όλες τις γυναίκες στα μαθήματα που έρχονται και τις προετοιμάζουμε για το θυλασμό και για τον τοκετό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο μητρικός θυλασμός. Τους τονίζουμε ότι το ανθρώπινο γάλα είναι το καταλληλότερο για ένα μωράκι. Πάρα πολλά αντισώματα το μωρό καταρχήν, γιατί όταν γεννιέται ένα μωρό στερείται αντισωμάτων. Βοηθάει πάρα πολύ στο να ξαναεπανέλθει η γυναίκα στη φυσική της κατάσταση και η μήτρα να επανέλθει στην αρχική της θέση με τις ορμόνες που εκκρίνονται, την οκυτοκίνη και την προλακτίνη. Έχει πολλά ωφέλη όσο αφορά το πεπτικό σύστημα του παιδιού. Μειώνονται οι πιθανότητες για να πάθει διάφορες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Δεν παθαίνουν εύκολα, δεν αρρωσταίνουν εύκολα συχνά τα παιδιά που θυλάζουν. Προστατεύονται και από καρκίνους. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη. Στηρίζοντας τη διατροφή και το μητρικό θυλασμό από την νεογέννητη ζωή και ενισχύοντας έτσι τον δεσμό μητέρας παιδιού, ο μητρικός θυλασμός συμβάλλει επίσης στην υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου και γενικά του κεντρικού νευρικού συστήματος, τα οποία βρίσκονται μετά τον τοκετό σε φάση ταχύτητας εξέλιξης. Έτσι, όλο και περισσότερες μητέρες θυλάζουν, προσφέροντας υγεία στο βρέφος αλλά και στον ίδιο τον εαυτό τους. Στο Κέντρο Υγείας Χανίων, που είναι τα πρώην γιατρία του ΙΚΑ, έχουμε αίθουσα που είναι αφιερωμένη στις έγκυες. Κάνουμε και τα μαθήματα ανώδυνου τοκετού. Είμαστε μαζί τους και μετά τον τοκετό, σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν, και με κατοίκον επισκέψεις. Εάν απευθυνθούν σε εμάς, μπορούμε να τις καλύψουμε μετά σε ό,τι δυσκολίες έχουν στο σπίτι τους. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε εμείς οι ΜΕΕΣ τις γυναίκες που θυλάζουν.